Ποιος είναι? Μαρία. Γεια σας. Γιατί είσαι στο σπίτι σήμερα, κοριτσάκι, εσύ? Σε σύγχυσε ο άχρηστος και δεν θες να δεις κανέναν? Απλώς δεν είναι όλες οι μέρες καλές, κυρία Μαλία. Εμένα θα μου πεις που δεν έχω πάψει να μετράω τα φάουλ. Εγώ πού μπορώ να βοηθήσω? Εσύ θα μαζέψεις όλη την παρέα. Και όταν λέω όλη την παρέα, εννοώ όλη την παρέα. Δεν θα δεχτώ καμία απουσία. Θα τη μαζέψεις την παρέα και θα τη φέρεις στο σπίτι που θα κάνω ένα παρτάκι για την επιστροφή της. Μας και? Ναι, κοριτσάκι μου, ναι. Θα ντυθείτε όλοι χαρούμενοι και θα έρθετε. Α, κομματάκι δύσκολο, κυρία Μαλία. Νωρά. Δεν σε έχω για τα εύκολα, κοριτσάκι μου. Θα τους μαζέψεις όλους. Όλους. Εντάξει, εγώ για τη Μελίτα να το κάνω. Να το πω και στα παιδιά. Βέβαια, για το Λουκά δεν μπορώ να πάρω όρκο. Παρεξηγηθήκαμε λίγο και είναι... Καλά, συνηθισμένο αυτό. Λοιπόν, κανόνισέ το για τους υπόλοιπους. Και όσο για αυτό το... Πώς τον είπαμε αυτό? Βενέτη. Βενέτης. Το Βενέτη άστο με πάνω μου. Φεύγετε. Και πολύ έμεινα, έχω και δουλειές. Ναι. Ναι. Ναι, για πες, για πες. Τι ήταν το τόσο επίγον, Ντέζι, γιατί αυτή η πρεμούρα να με αντικρίσεις? Έχουμε και ένα παιδί, Λουκά. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Συμβαίνει κάτι με το παιδί? Έχει έξοδα. Α, περί δαγκώματος ο λόγος, κατάλαβα. Όχι, εγώ ήρθα να σου υπενθυμίσω τις υποχρεώσεις σου, γιατί τώρα τελευταία τις έχεις παραμελήσει. Αυτά, μάνα του παιδιού μου, τα έχω κανονισμένα με τον Οδυσσέα, τον επίσημο πατέρα του παιδιού μας. Δεν μιλάω για το γαλατάκι του Λουκά. Αυτά είναι ψίχουλα. Α, βέβαια, γιατί εσύ θέλεις και το καρβέλι. Του καρβέλι, δηλαδή, ολόκληρο το φούρνο θες. Ψιλικατζής ήσουν πάντα. Να χοροπηδάνε γύρω σου τα εκατομμύρια και εσύ στον κόσμο σου. Γύρω μου, πού? Σταμάτα να μαζεύεις κέρματα, ρε χαζό. Όπα, να τα και τα κοσμητικά. Η Φωκά σε ξεφορτώθηκε και κάνει χρυσές δουλειές. Εσύ του Ρούσου τι κάνεις? Εντύπωση. Γι' αυτά με φώναξες? Όχι, αλλά αφού τα έφερε κουβέντα να μην στα πω. Εγώ σ' αγάπησα κάποτε. Δεν περνάμε και στα διατάφτα τώρα να τελειώνουμε. Να. Εγώ για σένα φροντίζω πάντως, έτσι, για να μην μείνεις με ένα μισθουλάκο. Έλα, μου έκανες αύξηση? Όχι. Αλλά θα σου δώσω μια πληροφορία που, αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά, μπορείς να γίνεις κύριος του εαυτού σου. Πληροφορία ακούω. Να αρχίσω να τρεμώ? Να αρχίσεις να τρέχεις για να την εκμεταλλευτείς. Πίσω από την υπόθεση της μάνας μου κρύβονται τρελά λεφτά. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, Λουκά. Μέχρι και την Εριέτα θα λαδώσουν για να κάνει πίσω στη δίκη. Μπάσκαλα. Φρόντισε να πάρεις κάποια λεφτά και να τα στείλεις στο παιδί. Μήπως πρέπει να αλλάξει τη δοσολογία των φαρμάκων σου? Σε έχει κοιτάξει ο γιατρός τελευταία? Καλά. Δεν μ' ακούς και θα την πατήσεις πάλι. Ξύπνα, Λουκά, και απέτησε αυτά που σου αξίζουν. Πάψε να είσαι θύμα επιτέλους. Εσύ γιατί μου τα λες αυτά? Για σένα τα λέω. Εγώ τι έχω να κερδίσω? Να αθωωθεί η μάνα μου θέλω, τι άλλο? Λέμε τώρα. Αλλά όχι να φάνε όλοι γύρω-γύρω εκτός από σένα, αλίμονο. Πάρε κι εσύ κανένα κομμάτι. Τι να πω, ρε Τέζη, δηλαδή, με συγκινείς. Της οικογένειας είσαι, Λουκά μου. Κόζα νόστρα. Έχεις και ένα παιδί να σπουδάσεις αύριο μεθαύριο. Και μια μάνα του παιδιού να πρικήσω επίσης. Θέλουν να βγάλουν λάδι τη μανούλα μου, μαζί τους. Σε συμφέρει και σένα να το σιγουρέψουν. Αλλά πάρε κι εσύ κανένα φράγκο, κακομοίρη μου. Δηλαδή. Είσαι πέρα και πάνω από κάθε φαντασία. Αλλά ηλίθιος είσαι, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει. Οπα, τώρα ο χαζός προβάστηκε σε ηλίθιο. Λουκά, πίσω από την πλάτη σου συνεννοούνται όλοι αυτοί. Το δένουν από όλες τις μεριές. Αλλιώς, τι δουλειά είχε η Εριέτα και ο Πέτρος στο σπίτι της μάνας μου? Τι. Δια όλου κάλτσα είναι ο Ρούσος. Ξύπνα, Λουκά, και μπες στο παιχνίδι. Για να δεις τι μάνα είναι. Εγώ για το καλό του παιδιού μας τα λέω όλα αυτά.
Ξέρεις για ποιο πράγμα χαίρομαι? Γιατί? Γιατί έχεις πολύ καλούς φίλους. Ναι, έχω. Τους καλύτερους έχεις. Αυτή η Νόρα με έχει τρελάνει. Τρέλανε η Νόρα εσένα. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ναι, βέβαια. Με ρωτάει συνέχεια πότε θα γίνει το πάρτι της επιστροφής σου. Πότε? Α, μου θέλει και πάρτι. Ναι, ναι, βέβαια. Και όχι οποιοδήποτε πάρτι. Βέβαια, εγώ της είπα... Νόρα μου, κάτσε να κάνουμε κάτι λιτό, κάτι κομψό, κάτι συμμαζεμένο. Γιατί γελάς, παιδί μου? Αυτό της είπα. Ένα πάρτι μόνο για την Εφέλ και τα παιδιά. Αλλά εκείνη όχι, μου λέει. Όχι. Όχι, να κάνουμε ένα πάρτι με τα όλα του. Ε, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί η Νόρα άλλωστε είναι και γνωστό πάρτι animal. Θέλει ένα πάρτι, λέει, τύπου... Πώς μου το είπε, κάτι... Α! 60's. Α, είναι βέβαια. Είναι για να θυμηθεί τα νιάτα της. Ναι, κοίτα να δεις τώρα, κι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί την αγαπάω την Νόρα. Δεν θέλω να της χαλάσω χατήρι. Της Νόρας λέμε το χατήρι. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Ξέρεις, γιατί η Νόρα τελευταία βλέπει πάρτι και τρέχει, ορμάει σαν τρελή. Με ειρωνεύεσαι τώρα, δεν σε καταλαβαίνω γιατί. Μαμά, είναι όλοι σφαγμένοι και όλοι με προβλήματα. Λες να έχουν όρεξη για το δικό μου πάρτι? Άλλο αυτό. Ε, βέβαια, άλλο αυτό, έχεις δίκιο. Ε, τι πιο φυσικό μεταξύ φτισήματος και συχτηρίσματος να ρίξουν κι άλλα καλαματιανό. Καλαματιανό. Δεν πάει. Δεν πάει σε πάρτι 60's. Δεν πάει. Μαμά, γιατί δεν μου λες την αλήθεια? Που και καλά η Νόρα θέλει να κάνουμε πάρτι. Εδώ δεν τα θέλει στις καλές εποχές. Μπορεί να θέλει να... Α, να σου πω εγώ τι θέλει. Θέλει να συσφίξει τις σχέσεις της παρέας. Μαμά, εσύ το οργανώνεις και προσπαθείς να μου το περάσεις πλαγίως. Όχι καλέ. Καλέ, την ξέρω εγώ τη μοίρα μου. Άστο, κατάλαβα. Όχι, όχι. Όχι, την ώρα την έστειλε στο σπίτι σε κακό χάλι. Λες μέσα στο χάλι της να σκέφτεται για το πώς θα γίνει το πάρτι για τη δική μου επιστροφή. Σκέφτεται. Τώρα μπορώ να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση, με τη σειρά μου. Παρακαλώ. Αν ίσχυε, έτσι, αυτό που σας είπε αυτή η γραφική γυναίκα, η κυρία Ντέζη Καρά, τέλος πάντων, αυτό θα ήταν καλό για σας. Θα σας συνέφερε να είμαι με το μέρος σας. Γιατί το αντιμετωπίσατε ως αρνητική εξέλιξη? Με την ώρα μας συνδέουν πολλά. Δεν θα ήθελα να γίνουν συναλλαγές πίσω από την πλάτη της. Και να πάει σφαγμένη στη δική. Όσο και αν πιστεύω στην αθότητα της Λαζαρίδη. Κύριε Βενέτη, μην ανησυχείτε. Στο θέμα της δίκης δεν κάνω πίσω. Εξάλλου κανείς δεν έχει τόσα λεφτά για να με λαδώσει. Την κυρία Φωκά την πιστεύω και τη στηρίζω 100% και είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσει τη δίκη. Και θα τιμωρηθεί ο ένοχος. Βελίτα, πώς είναι η Νόρα? Ωραία. Λέγεται. Προσπάθησα να ρωτήσω τη Μελίτα, αλλά έφυγε βολίδα στο διάδρομο και με αγνόησε να το πω. Έτσι θα το πω. Παρακαλώ. Ήθελα να τη ρωτήσω για την νεύρωση στομάχου. Έχεις νεύρωση στομάχου? Όχι, εσύ έχεις νεύρωση στομάχου. Έχω εγώ νεύρωση στομάχου? Ναι, έτσι μου είπε η Μελίτα. Έκανες λίγα μετό και... Αυτή την νεύρωση στομάχου εννοείς, ναι. Γιατί, υπάρχουν πολλές? Ναι, ναι, ναι. Έχω. Έχω μια νεύρωση στομάχου. Έχω. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τη Μελίτα για να μην σε πάρω και χειροτρέψω την κατάστασή σου, αλλά δεν μου μίλησε. Μάλιστα. Πήρες να ρωτήσεις αν είμαι καλά. Ε, καλά είμαι. Μια χαρά. Κάτι άλλο? Όχι. Αυτό. Οκ. Okay. Είμαι εντάξει. Λοιπόν. Αντίο. Άσε μας, ρε Βενέτη. Δεν φτάνει που έρχεσαι, με βρεις, με κατηγορείς. Πρέπει να ρωτήσεις και για την υγεία μου. Στο διάολο κι εσύ, κι νεύρο στομάχου.